Μελέτημα 17. Ας δούμε όμως τι λένε και οι άλλοι Αγίοι Πατέρες περί της νομεράς προσευχής. Ο Άγιος Ησύχιος γράφει για την προσευχή. Από τη συνεχή μνήμη και επίκληση του Κυρίου Ιησού προέρχεται μέσα στο νου μας μια θεϊκή κατάσταση. Τούτο συμβαίνει αν επικαλούμεθα τον Κύριον Ιησούν με θέρμη καρδιάς, βόλοντες προς αυτόν μέρα νύχτα, οπότε η συνέχεια γεννάει τη συνήθεια και η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση. Όταν έρθει σε αυτήν την κατάσταση ο νους μας, επιζητεί τους πολέμιους διαβόλους, όπως ο κυνηγητικός σκύλος, τον λαγό στο δάσος, για να τους εξαφανίσει. Ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος, για να μας δείξει ότι συνέχεια και με προσοχή πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό, γράφει: καθώς μια οικία που έχει μέσα της τον οικοκύρη είναι καθαρή, έτσι και η ψυχή που έχει μέσα της τον Δεσπότη Χριστό διαμένοντα είναι πεντακάθαρη, διότι τον Κύριο με όλους τους πνευματικούς θησαυρούς έχει ένικον και ενίοχον. Ουέ δε στην τυχήν εκείνη της οποίας αποδημεί ο Δεσπότης Χριστός, γιατί τότε η ψυχή αυτή είναι έρημη από αρετές και γεμάτη από κάθε ακαθαρσία και ακαταστασία. Εκεί σιρήνες και δαίμονες κατοικούν, όπως στην ερημοθύσα οικία έλουνοι και σκυλιά και κάθε ακαθαρσία. Ουέ στην τυχή εκείνη η οποία δεν σηκώνεται από το φοβερό πέσιμό της και μέσα της έχει τους δαίμονες που την πιθαναγκάζουν να αποστρέφεται τον ουράνιο νηθείων της, αποσπώντας το νου της από τον νηθείο Χριστό και παρασύνοντάς τον στις βιωτικές μέρημνες. Όταν δε η ψυχή αυτή επιστρέφει στον Κύριο επικαλούμενη αυτό νύχτα μέρα, θα εκδικήσει αυτήν όπως είπε σχέθη και θα καθαρίσει αυτήν από την κακία που έχει μέσα της. Οπότε άμμομη και άσπημη νύμφη θα παραστήσει αυτήν ενώπιον του. Εάν δεν πιστεύεις ότι αυτά είναι αληθινά όπως και είναι, εξέτασε τον εαυτό σου α. Εάν σε οδηγεί το φως το αληθινό και β. Εάν τρώγεις την αληθινή γνώση και πόση που είναι ο Κύριος, η Θεία Κοινωνία εννοεί. Εάν όμως είσαι έρημος και στερείσαι τούτον, ζήτα μέρα και νύχτα να λάβεις αυτά που στερείσαι. Όταν λοιπόν αδερφέ μου βλέπεις τον αισθητόν ήλιον, ήξερε τη διάνοιά σου στον νοητόν και τούτον ζήτησε γιατί είσαι τυφλός. Όταν θεωρείς φως, στρέψε την ψυχή σου και βλέπε εάν βρήκες το αληθινό και αγαθό φως, διότι όλος αυτός ο φαινόμενος κόσμος είναι σκιά του νοητού και αοράτου κόσμου. Έτσι, παρά των φαινόμενων άνθρωπων υπάρχει κι άλλος, αφανής, και μάτια που τσίβλωσε ο Σατανάς και αυτιά που εκούφανε ο Μισόκαλος. Και τούτο τον έσον άνθρωπον ήρθε να αποκαταστήσει υγιή ο Κύριος Ιησούς, ισόν άμα το πατρί και πνεύματι Αγίο, πρέπει τιμή και δόξα αιώνιος. Αμήν.
Πέλος και το Θεοδόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν. Δεύτε πόμα ποιομεν κενών, ο κεκ πέτρας αγώνου τερατουργουμένων, αλλά φθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού, ενούς στερεούμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός δε και γη και τα κατακθόνια. Εορταζέ το γουν πάσα κτίσεις την έγερσιν Χριστού, εν ιεστερεώτε. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Χθες είναι θαπτόμην σοι Χριστέ, συνε γύρω με σήμερον αναστάντησι. Συνε σταυρούμην σοι χθες, αυτός με συνδόξασον σωτήρ, εν τη βασιλεία σου.